Εκείνο το, η είδηση την οποία θα μεταφέρω στους αγαπητούς φίλους, η είδηση αυτή μας έρχεται από την ελληνική Θράκη. Μου κοινοποιήθηκε αυτή εδώ η σελίδα. Batırt Trakya'da sürücü sınavlarının Türk dilinde yapılmasına ilişkin karar. Και αυτήν την είδηση, η οποία είναι η εξής, στην Δυτική Θράκη οι εξετάσεις για την απόκτηση αδείας οδηγήσεως, του εχλιετιού λεγόμενου, σουριτζου εχλιετί, το εχλιετί το περίφημο, οι εξετάσεις αυτές θα γίνονται και στην τουρκική γλώσσα. Καλά ακούσατε. Τα αυτιά σας καλά άκουσαν. Ότι ο Υπουργός Μεταφορών, και είναι γνωστές οι απόψεις του Υπουργού Μεταφορών και από την θητεία του στην Ευρωβουλή, είναι γνωστές οι απόψεις του και οι αποκλήσεις του. Ο Υπουργός λοιπόν, κ. Χατζηδάκης, στην απόφασή του αυτή, εντέλεται στις αρμόδιες αρχές οι εξετάσεις που θα δίδονται, στις οποίες θα υποβάλλονται για να αποκτήσουν άδεια οδηγήσεως στη Θράκη, να γίνονται και στην τουρκική. Λοιπόν, εκείνο το οποίο θέλω να παρατηρήσω, μετά την καθιέρωση της τουρκικής και ως γλώσσας επιλογής, ως ξένης γλώσσας, η οποία θα διδάσκεται στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Μετά την ποσόστοση κατά την σε εξετάσεις του ΑΣΕΠ ενός αριθμού ο οποίος θα προέρχεται από την μειονότητα της Θράκης στις τάξεις των δημοσίων υπαλλήλων υποχρεωτικά. Πέραν αυτών των μέτρων έχουμε και την τουρκική γλώσσα να χρησιμοποιείται σε δημόσια υπηρεσία. Δεν ξέρω πού πηγαίνει αυτός ο κατήφορος. Λέμε συχνά ότι βρήκαμε τον πάτο. Εγώ δεν νομίζω ότι βρήκαμε τον πάτο. Εγώ νομίζω ότι βρήκαμε τον απόπατο. Και συνέχεια διαμένουμε στον απόπατο. Γιατί πέραν του πάτου τον οποίο ξεπεράσαμε είναι ο απόπατος. Και εκεί μας έχουν οδηγήσει τα γεγονότα και τα πρόσωπα. Θα ήθελα με αφορμή αυτήν την είδηση να έρθω και σε θέματα επικαιρότητας. Όπως επίκαιρα θέματα είναι, δεν είναι μόνο το κυπριακό στο οποίο αναφέρθηκα, βέβαια είναι και το θέμα των Σκοπίων κατά κοινή ομολογία. Θα σας διαβάσω μία ανακοίνωση η οποία ήρθε από τον κύριο Νακρατζάκη, το είχε και έχω αναφερθεί στην προηγούμενη εκπομπή μου φαίνεται σε αυτό το κείμενο, αλλά πίσω από τη λυσόδη αντίδραση του ελληνικού εθνικισμού ενάντια στο όνομα της δημοκρατίας της Μακεδονίας δεν κρύβεται μόνο επίθεση ενάντια στη λέξη Μακεδονία, αλλά συνεχίζεται η από το 1913 χρονολογούμενη λυσόδης εκστρατεία ενάντια στην ύπαρξη του μακεδονικού έθνους και ιδιαίτερα ενάντια της ύπαρξης της εθνικά μακεδονικής μειονότητας στην Ελλάδα. Είναι γνωστό μέχρι αηδίας το ελληνικό προπαγανδιστικό σλόγγαν ότι στην ελληνική Μακεδονία υπάρχουν μόνο Έλληνες. Δηλαδή δεν υπάρχουν Τούρκοι παρά μόνο κάποιοι μουσουλμάνοι. Δεν υπάρχουν εθνικά Μακεδόνες και δεν συμμαζεύεται. Μέσα από την τότε φιλοσοφία του ελληνικού εθνικισμού θα μπορούσε κανείς να δείξει κάποια κατανόηση στα εγκλήματα του εθνικού εθνικισμού, εγκλήματα που διέπραξε τόσο ο βουλγαρικός όσο και ο σερβικός εθνικισμός. Πάει καλά που το ομολογεί. Ο τελευταίος διέπραξε και διαπράττει, ο σερβικός δηλαδή,
ακόμη και σήμερα τα ίδια εγκλήματα όπου μπορεί. Μετά όμως το 1924 και την αύξηση των προσφύγων από τη Θράκη στη Μικρά Ασία, η πληθυσμιακή σύνθεση της Ελληνικής Μακεδονίας έχει οριστικοποιηθεί αμετάκλητα. Ο πληθυσμός της Ελληνικής Μακεδονίας αποτελείται από 95% από άτομα με ελληνική εθνική ταυτότητα. Η μη αναγνώριση στα υπολείμματα του μακεδονικού έθνους μια σκιάς κάτω από τον ήλιο δεν δείχνει τίποτα περισσότερα παρά μια ψυχοπαθολογική νοοτροπία γεμάτη με μίσος και με έλλειψη ακόμα και του στοιχειώδους ανθρωπισμού. Για την καταπολέμηση αυτή της ιδιαίτερα ανούσιας και εθνοφασιστικής προπαγάνδας αναδημοσιεύουμε αποσπάσματα της εργασίας του κυρίου Σπύρου Απέργη, μέρους της ομάδας του συνασπισμού κοκκινοπράσινο. Η κομματική αυτή ομάδα του συνασπισμού χαρακτηρίζεται από μια έντονη ανθρωπιστική και αντιεθνικιστική ιδεολογία και κατά το πρόσφατο συνέδριο του συνασπισμού εξέλεξε 10 από τα 120 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος. Λοιπόν, και εδώ είναι το άρθρο του κυρίου Απέργη. Άλλο όμως είναι θέμα το οποίο θα συζητήσω τώρα. Στη συνέχεια, πάλι ο ίδιος μας στέλνει, ο κ. Νακρατζάς. Αναφορικά με τα δικαιώματα των μειονοτήτων στην ελληνική κοινωνία, το πρόσφατο συνέδριο του συνασπισμού υιοθέτησε αποφάσεις οι οποίες αποτελούν ιστορικό σταθμό για τη δημοκρατική εξέλιξη όχι μόνο ενός πολιτικού κόμματος αλλά και αυτής της ίδιας της χώρας. Αναφορικά λοιπόν με τα μειονοτικά δικαιώματα των Ελλήνων υπηκόων, οι αποφάσεις του 5ου συνεδρίου του συνασπισμού έχουν ως εξής. Η κατάργηση των διακρίσεων σε βάρος των μειονοτήτων και η αναγνώριση του δικαιώματος αυτοπροσδιορισμού ατομικού και συλλογικού. Και είχαμε πει την προηγούμενη εβδομάδα, αυτό το συλλογικού είναι το αυτό που χτυπάνε καμπανάκια. Μέχρι και σήμερα, το σύνολο των πολιτικών κομμάτων, συμπεριλαμβανομένου και του απολυθωμένου σταλινικού κουκουέ, αναγνωρίζουν αποκλειστικά και μόνο το δικαίωμα του ατομικού αυτοπροσδιορισμού. Εγώ θέλω να είμαι Ιάπων, αισθάνομαι Ιάπων, είμαι Ιάπων. Η θέση αυτή του πολιτικού μας κόσμου συνιστά μια εθνοφασιστική αντίληψη πραγμάτων μέσα της οποίας επιδιώκεται να παρακαμφθεί η αναγνώριση των μη αρεστών εθνικών, γλωσσικών ή πολιτιστικών μειονοτήτων στη χώρα μας. Σύμφωνα λοιπόν με τους ταλαιράνδους μας δεν υπάρχει εθνικά τουρκική μειονότητα παρά μόνο μια απροσδιόριστη μουσουλμανική και από εκεί και πέρα τίποτα. Πώς δεν υπάρχει τουρκική εδώ, η Καραχασάν την οποία μας την εμφάνισαν ως πομάκα δικηγόρος και τα λοιπά ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και την ανακήρυξε ως υποψηφία υπερνομάρχη επάνω στην Θράκη. Η Καραχασάν είναι πρόεδρος της νεολαίας, της τουρκικής νεολαίας, της τουρκικής, επαναλαμβάνω, της τουρκικής νεολαίας της Θράκης. Προσέξτε, θα δείτε ότι εκείνο το οποίο βαρύνει στη δική μου την άποψη και αυτό θα εξηγήσω σήμερα, είναι η αμοιβαιότητα. Η κατάργηση της αρχής της αμοιβαιότητας είναι όχι μόνο εγκληματική, προσέξτε, όχι μόνο εγκληματική, αλλά είναι μία εθελουσία τύφλωση. Εθελοτυφλούν εκείνοι οι οποίοι καταργούν την έννοια της μη αντιστοιχίας και της μη αμοιβαιότητας και της αμοιβαιότητας. Εκείνοι που καταργούν την έννοια της αντιστοιχίας και της αμοιβαιότητας, εκείνοι εγκληματούν, επαναλαμβάνω, το διορθώνω όπως είναι το ορθό. Με άλλα λόγια, δεν υπάρχει εθνική, πολιτιστική και γλωσσική μακεδονική μειονότητα, δεν υπάρχει πολιτιστική και γλωσσική λατινόφωνη βλάχικη αρωμουνική μειονότητα, δεν υπάρχει πολιτιστική και γλωσσική ρομ μειονότητα και τέλος δεν υπάρχει γλωσσική αρβανίτικη μειονότητα. Άκου τώρα πώς το πάνε. Μπλέκουν, ξέρετε, τα σίκα με τα μήλα. Για να μην πω τίποτα άλλο. Άλλο οι γλωσσικές μειονότητες και άλλο οι εθνικές μειονότητες. Αυτά τα πράγματα διαχωρίζονται. Δεν τα βάζουμε όλα μέσα στο σακί επειδή είναι μειονότητα, είναι και εθνική μειονότητα, το ίδιο είναι και η σεξουαλική μειονότητα. Έτσι. Βεβαίως είναι μειονότητα ως γενική κατηγορία. Αλλά άλλο είναι η εθνική μειονότητα
είναι πολιτική μειονότητα κατ' ουσίαν, τα άλλα έχουν πολιτικά στοιχεία, αλλά δεν είναι ακριβώς πολιτική, καθεαυτό πολιτική. Δηλαδή, γιατί και η σεξουαλική μειονότητα έχει μια πολιτική πλευρά, αλλά δεν είναι η δεσπόζουσα πλευρά. Πάμε παρακάτω.